Ναι. Μεγάλο μέτωπο, Πυρκαγιάς. Από χθες το βράδυ όλες οι επίγειες δυνάμεις δίνουν το καλύτερο εαυτό τους και οι εθελοντές σε 24ωρη βάση και νομίζω και τα επτάμενα μέσα και χθες αλλά και σήμερα, όλα τα επτάμενα μέσα κοντά σήμερα προσπάθουν για να επιτεθούν στις αναθεωρήσεις της φωτιάς να αποκοπήσουν το μέτωπο και σε ένα όριο πολλά μέτωπα μέσα σε χαράδρες και αυτή τη στιγμή έχουν καεί πάνω από 3.000 στρέμματα και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Ελπίζουμε οι άνεμοι, οι οποίοι αυξάνονται αυτή τη στιγμή, να πέσουν. Και μακάρι να βρέξει. Και μακάρι να βρέξει. Η βροχή εχθές βοήθησε κάτι. Η βροχή χθες ανέκοψε τη μεγάλη δύναμη της φωτιάς για λίγο χρονικό διάστημα που έβρεξε. Ενώ έβρεξε σε όλη την Κορινθία, σε αυτή την περιοχή τη συγκεκριμένη του ρητού Σοφικού δεν έβρεξε. Βλέπουμε εδώ έχουν έρθει πολλά αεροσκάφη και πλειοψηφιστικές δυνάμεις και εθελοντές. Είπαμε ότι και οι εθελοντές είναι πάρα πολλοί και πραγματικά προσφέρουν ένα σημαντικό έργο στην περιοχή μας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν έρθει από πολλά μέρη της χώρας και βέβαια τα εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ήδη επιχειρούν αυτή τη στιγμή 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα και νομίζω ότι το μέτωπο θα αποκοπεί, μια και έχουμε, όπως είπα, αναζωπηρώσεις. Έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο μέτωπο στην Πυρκαγιά από χτες και σε συνδυασμό σε πρώτον το μεγάλο μήκος και δεύτερον σε συνδυασμό με το έντονο ανάγλυφο. Ναι. Το καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο και απρόσιτο για τις επίγειες δυνάμεις. Τώρα αυτό θα κάνει χρόνια να ξαναέρθει πάλι στα... Το πρώτο μέλημα είναι... Να σβήσει φωτιά. Φωτιά να σβήσει ολοκληρωτικά και ολοσχερώς, γιατί υπάρχουν πάντα ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και όταν προηγούνται αυτά τα δύο που είπαμε πριν, δηλαδή έντονο ανάγλυφο σε συνδυασμό με το μεγάλο μήκος, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μήκο. Δασικοί δρόμοι δεν μπορούσαν να υπήρχαν εδώ. Οι δασικοί δρόμοι γίνονται κάτω από τη μισή τη δασική υπηρεσία. Για δεν έχει εδώ πρόσβαση να μπει πυροσβεστικό όχημα. Καταθέσεις υπάρχουν. Αλλά και οι εθελοντές που δίνουν 24ωρη μάχη από χθες το βράδυ, αλλά και τα εναέρια μέσα, όλα μπορώ να πω ότι συμβάλλουν στο να σταματήσουμε αυτήν την επέκταση της φωτιάς, η οποία έχει μια αναζωπήρωση. Σε ό,τι αφορά την κατασκήνωση για προληπτικούς λόγους, χθες εγενώσαμε την κατασκήνωση με τα παιδιά. Δεν έχουμε κάτι ανησυχητικό. Απλά για προληπτικούς λόγους εγκαινώθηκε η κατασκήνωση για να μην υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχουμε κάποια αναζωπήρωση στην πλευρά της κατασκήνωσης, ούτε υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Λειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί κανονικά. Θα θέτουμε εμείς το νούμερο.